Ισοδήματα, αυτοκίνητα, ακίνητα, καταθέσεις, μετρητά, τη μαλφή μεγάλης αξίας, μετοχές και ομόλογα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων πρόκειται σύντομα να μπουν σε μια τεράστια βάση δεδομένων στο πλαίσιο δημιουργίας του πολυδιαφημισμένου περιουσιολογίου, που αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής, με στόχο να καταργηθούν τα τεκμήρια με τη σημερινή τους μορφή και να επιβληθεί ένας ενιαίος φόρος περιουσίας σε αντικατάσταση του έμφυα το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, την εφαρμογή του οποίου ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών και ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, θα καταγράψει όλη την περιουσία του κάθε φορολογούμενου, του κάθε πολίτη, είτε είναι κινητή, είτε είναι ακίνητα, καταθέσει σε τράπεζε, το χαρτοφυλάκι ό,τι εφόσον υπάρχει, ε, τη μαλφή ιδιαίτερα υψηλή αξία, έτσι ώστε με την καταγραφή αυτή θα μπορεί να πάσα ώρα και στιγμή ηλεκτρονικά να ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση, αν αυξήθηκε, γιατί αυξήθηκε, αν δικαιολογείται η αύξησή τη ή η μείωσή τη. Ε, το έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Και, και Βέβαια και... με φοβίζει. Έχω μια κάποια μικρή περιουσία την οποία κράτησα από τα παιδιά, γιατί τα υπόλοιπα τα έχω δώσει στα παιδιά μου. Ε, και βέβαια με ανησυχεί, διότι είμαι συνταξιούχο και... Περιμένω από τη σύνταξη να επιβιώσω. Το νέο περιουσιολόγιο, σε συνδυασμό με τον πρόσφατο νόμο για την καταπολέμηση τη διακίνηση του μαύρου χρήματο, που περιλαμβάνει αρκετά επιθετικέ διατάξει, αναμένεται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατο του φοροελεγκτικού μηχανισμού για το κυνήγι κατά τη φοροδιαφυγή και τη εισφοροδιαφυγή. Αυτά είναι δηλαδή μια ηλεκτρονική καταγραφή όλων των δεδομένων των εισοδημάτων, τη ακίνητη περιουσία και όλων των λοιπόν στοιχείων, οικονομικών στοιχείων που έχει ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Η εφαρμογή αυτή, το πιο πιθανό είναι να τεθεί σε εφαρμογή, σε λειτουργία δηλαδή, από τις αρχές του 2019. Ε, επεξεργάζεται εδώ και χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται και από όλους μας η παρουσίασή της για να δούμε κι εμείς ε, πόσο θα υλοποιηθεί και τι θα περιλαμβάνει. Δεν το έχω ψάξει ακόμα, δεν είμαι εκεί που ενημεραμένος, δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνει δεν θα κάν Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εντό του επόμενου μήνα, σύμφωνα με τι πληροφορίε, θα έρθει στη Βουλή διάταξη νόμου με την οποία θα καθορίζεται τι θα περιλαμβάνει το νέο περιουσιολόγιο, ποια στοιχεία θα συλλέγονται και με ποιον τρόπο.